Επίσης είναι τεράστιο το θέμα. Μία ερώτηση που έχω από πάρα πολλούς πριν πάμε στο Γιάννη και στη Μαριάννα είναι, κύριε Υπουργέ, για τους άνεργους του ΑΕΔ που πάνε και δεν εγγράφονται. Τι θα γίνει, θα μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά, μπορούν να πάρουν παράταση, τι θα γίνει? Κοιτάξτε, για τους ανέργους του ΑΕΔ έχουμε τις εξής, έχουμε ήδη νομοθετήσει στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου ότι όσον το επίδομα ανεργίας έκλεισε, τελείωσε το πρώτο τρίμηνο του 2020, δίνεται παράταση άλλων 2 μηνών. Άρα όλοι οι άνεργοι το πρώτο τρίμηνο του 2020 βρίσκονται στη δυνατότητα να πάρουν άλλους 2 μήνες στο επίδομα ανεργίας. Ευχόμαστε να τελειώσει και η κρίση. Γιάννη, τώρα, μου το ερώτημά σου να το επαναφέρεις, να το ξανακούσουν οι τηλεθεατές, γιατί μεσολάβησε το διάλειμμα και πάμε και στη Μαριάννα. Έλεγα ότι διαβάζω τον τύπο ότι στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου στο άρθρο 9 υπάρχει δυνατότητα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου σε εταιρείες ουσιαστικά να δίνεται δυνατότητα να απασχολούν εργαζομένους κατά 50% στο 50% της εργασίας του με ανάλογες μειωμένες αμοιβές. Για ποιο λόγο προχώρησε ο Υπουργός, εάν είναι έτσι, σε τόσο μεγάλο διάστημα? Αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα και έχω και άλλα. Βεβαίως. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Και η κυρία Πυριώτη ή απαντάω? Όχι, απαντάτε σύντομα για να πάμε γρήγορα, να το κάνουμε έτσι γρήγορα. Διότι, κύριε Αγκουρίδη, εγώ δέχομαι καλοπροαίρετο το ερώτημά σας. Θα ήταν ευχής έργων να είναι κανονικά τα πράγματα. Βρισκόμαστε σε μια έκτακτη περίοδο και το ζητούμενο είναι να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας την επόμενη μέρα. Για να υπάρξουν οι θέσεις εργασίας πρέπει να υπάρξουν και επιχειρήσεις. Και για να υπάρξουν επιχειρήσεις πρέπει να τους δώσουμε ευέλικτα εργαλεία διατήρησης των θέσεων εργασίας. Δώσαμε λοιπόν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να κάνουν τους εξής χειρισμούς. Πρώτον, σε αυτούς που αναστήλαμε τη λειτουργία τους, δώσαμε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να πάρουν το 800 ευρώ και χωρίς όμως με απαγόρευση της απόλυσης, άρα είναι πολύ φιλοεργατικό μέτρο και όσο μόνο για ένα μήνα. Μόνο για ένα μήνα, Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε. Είναι για ένα μήνα μετά η υποχρεωτή επιχείρηση ή κάνω λάθος? Να κρατήσει τον εργαζόμενο. Πάμε σιγά σιγά, κύριε Αγκουρίδη. Πάμε σιγά σιγά. Δεν νομοθετούμε τώρα για το σύνολο της περίοδου. Θα δούμε τι θα γίνει όταν τελειώσει αυτός ο μήνας που λέτε. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει απαγόρευση κάθε απόλυση εργασίας στις επιχειρήσεις που αναστήλαμε με διοικητική εντολή τη λειτουργία. Μαριάννα. Ένα. Δεύτερον, στις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν και έχουν πληγή με βάση τους ΚΑΤ. Σε αυτές τις επιχειρήσεις δώσαμε 2 εργαλεία. Πρώτον, να αξιολογήσουν το προσωπικό τους και ένα τμήμα του προσωπικού να αναστείλουν τη σύμβαση εργασίας τους με απαγόρευση απόλυσης και να πάρουν τα 800 ευρώ. Μόνο θα επανέλθουν μετά την κρίση. Ενώ οι άλλοι τους δώσαμε το εργαλείο της ευελιξίας στη βάση αυτή που είπατε εσείς. Να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό τους 50% στη βάση του μήνα με τις μισές αποδοχές. Έλα, Μαριάννα, για να τρέξουμε. Να προλάβουμε, κύριε Υπουργέ, να απαντήσουμε. Γιάννη, δεν έχουμε χρόνο. Περίμενε, Γιάννη μου. Να βάλουμε, παιδιά, μια τάξη να πάμε γρήγορα. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα να καλύψουμε πολύ κόσμο. Έλα, Μαριάννα. 2 ερωτήματα, κύριε Υπουργέ. Αυτό που είπατε για την επέκταση κατά 2 μήνες στο επίδομα των ανέργων, θα γίνει αυτοδικαίωση ή πρέπει να κάνουν τα χαρτιά τους? Ένα ερώτημα αυτό. Είναι στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Θα γίνει αυτοδίκαια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έλα, Μαριάννα μου, το δεύτερο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Πολλές επιχειρήσεις, μάλιστα κάποιες πολύ άκομψα, με SMS, απολύουν συμβασιούχους, δηλαδή εργαζόμενους που τους έχουν με συμβάσεις. Ξέρετε, 9 μήνες, 10 μήνες. Για αυτούς τους ανθρώπους τι ισχύει? Ισχύει και για αυτούς τους ανθρώπους ό,τι ισχύει για τους υπόλοιπους, κυρία Πυριώτη. Δηλαδή, όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται στην αναλυτική περιοδική δήλωση, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους. Θα πάρουν τα 800 ευρώ. Κύριε Υπουργέ, μου θέτουν πολλοί φίλοι επιχειρηματίες για επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν ακόμα σε ΚΑΔ, αλλά έχουν μειωθεί οι τζίροι τους δραματικά, 90%. Δεν έχουν δουλειά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μπορούν να επιβάλλουν εκ περιτροπής εργασίας στους εργαζόμενούς τους. Θα βάλετε και άλλες ΚΑΔ μέσα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα ενταχθούν ένα 20-25% ακόμα και άλλων αριθμών. Είναι έτσι? Κύριε Οικονόμου, τους κωδικούς δραστηριότητας τους δίνει το Υπουργείο Οικονομικών στη βάση της παρακολούθησης των τζίρων των επιχειρήσεων και των οικονομικών τους δυνατοτήτων. Σήμερα εμείς αξιολογούμε και η πράξη υπουργικού και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά τους συγκεκριμένους ΚΑΔ, η υπουργική απόφαση και οι υπουργικές αποφάσεις,
συντονίζονται και ευθυγραμμίζονται με τους πρώτους κάρτ που πήραν, που υπεγράφει η υπουργική απόφαση. Ναι, αλλά δεν βεβαίως, η αγορά όμως έχει πληγεί σε πάρα πολύ μεγάλο εύρος. Το ξέρετε, είναι πολλές επιχειρήσεις που καταστρέφονται κάθε μέρα. Κάτι πρέπει να κάνετε. Δεν μπορεί να τα αφήσετε. Κύριε Οικονόμου, βλέπετε ότι προστατεύουμε, βάζουμε ασπίδα και για επιχειρήσεις και για εργαζόμενους. Mm-hmm. Με ισορροπία έρχεται η πολιτεία μέσα στο πολύ πρωτόγνωρο αυτό περιβάλλον να κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει ταυτόχρονα. Θα εντάξετε άλλους κωδικούς, κύριε Υπουργέ, στα μέτρα. Βεβαίως. Θα ανοίγει η περίμετρος σιγά σιγά. Mm-hmm. Θα σταθμίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών στη βάση της παρακολούθησης των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων και των κλάδων και η περίμετρος η σημερινή που θα αφορούν τα συγκεκριμένα μέτρα που η υπουργική απόφαση κοινή Βρούτση στα Εκούρα και mm-hmm. αυτές οι δύο οι σημερινές θα διευρύνουν συνεχώς για κόσμο. Μέχρι να γίνει αυτή η διεύρυνση. Μέχρι να γίνει αυτή η διεύρυνση την οποία λέτε που είναι κατανοητή, μπορούν λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις να κάνουν εκπεριτροπής εργασία, να πάρουν αυτό το μέτρο για να μπορέσουν να κρατηθούν ζωντανοί πριν κλείσουν. Κύριε Οικονόμου, οι αποφάσεις μας είναι ταχύτατες. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανένας να κινηθεί εκτός των συγκεκριμένων διαδικασιών όπως έχουν οριστικοποιηθεί και διαμορφωθεί και από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και από τις υπουργικές αποφάσεις. Mm-hmm. Κάθε φορά που θα εντάσσονται νέοι ΚΑΔ, αυτές οι επιχειρήσεις που θα εντάσσονται μέσα στους ΚΑΔ, θα έχουν τα δικαιώματα, θα απολαμβάνουν τα ευεργετήματα τα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Τώρα, κύριε Υπουργέ. Αν προχωρήσει σε κάποια απόλυση πριν τους εντάξετε σε ΚΑΔ, θα μπορούν να ενταχθούν ή όχι? Συγγνώμη, δεν άκουσα κύριε Αγκουρίδη, συγγνώμη. Λέω, εάν μέχρι να ενταχθούν έχουν προχωρήσει σε κάποια απόλυση ή σε πρακτικές, όπως γνωρίζω πολύ προσωπικά πράγματα, όπως ότι δίνεται εκπεριτροπή σε εργασία, δίνεται δυνατότητα υποχρεωτικής άδειας και άδειες άνευ αποδοχών σε πολλές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Για εκεί μπορείτε να παρέμβετε με κάποιο τρόπο? Η υποχρεωτική άδεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ εργαδότη και εργαζόμενου. Εάν δεν θέλει ο εργαζόμενος, δεν παίρνει αυτή την άδεια, κύριε Αγκουρίδη. Αυτό το έχουμε συμφωνήσει. Είναι γνωστό ήδη. Mm-hmm. Ναι, αλλά γνωρίζετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από τους εργοδότες και ήδη εφαρμόζεται. Γνωρίζω προσωπικά παραδείγματα, γι' αυτό σας το θέτω το ερώτημα. Mm-hmm. Κύριε Αγκουρίδη, δεν μπορώ με νόμο να διατάξω αυτή τη στιγμή να επιβάλλω διαδικασίες εκτός του εργατικού δικαίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Εάν ο εργαζόμενος δεν θέλει, τότε δεν γίνεται. Mm-hmm. Αυτό που λέω όμως τώρα αυτή τη στιγμή ίσχυε και πρώτα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Πάντα ο εργαζόμενος και ο εργοδότης συνεννοούνταν για την άδεια. Τώρα δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Ισχύει ότι ίσχυε. Πάντως, αν συμφωνήσει Υπουργέ, ο εργαζόμενος μέσα σε αυτό το περιβάλλον το δύσκολο, είναι προϊόν συμφωνίας. Πολλές επιχειρήσεις, πολλά γραφεία μου στέλνουν μηνύματα. Μου λένε πρέπει να τρέξετε για να βάλετε, να κάνετε αυτή τη διεύρυνση την οποία είπατε. Γιατί αλλιώς ή θα κλείσουν ή θα απολύσουν προσωπικό εταιρείες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Συνεργεία, περίπτερα, μεσίτες, οδοντοτεχνίτες, κακό. Γίνεται μια κόλαση. Όλα αυτά πρέπει να τα καλύψετε. Εγώ δεν είπα να πάμε στο 100%. Δεν γίνουμε μια χώρα επιδομάτων και ένα κομμάτι της οικονομίας οφείλει να λειτουργεί για να προχωρήσουμε. Αλλά να μην βγούμε την επόμενη μέρα με ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων με λουκέτο. Να βοηθήσετε. Αυτό σας ζητάνε οι άνθρωποι. Αυτό ακριβώς κάνουμε και βλέπετε ότι τα μέτρα, οι κινήσεις μας και ό,τι αποφασίζουμε είναι πολύ μπροστά και από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπετε την κυβέρνηση πανέτοιμη, συντονισμένη, ενωμένη να παίρνει αποφάσεις. Βλέπετε σήμερα να βγαίνουν υπουργικές αποφάσεις δημιουργώντας πλατφόρμες ηλεκτρονικές από μηδενική βάση. Σωστά. Κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν. Τα μέτρα θα μπουν αν χρειαστεί και το Μάιο. Δηλαδή μπορούμε να δούμε τα ίδια μέτρα και σε επέκταση το Μάιο αν χρειαστεί. Κάθε φορά θα επαναξιολογούμε την κατάσταση και θα παίρνουμε τις αντίστοιχες αποφάσεις. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει σε άλλες χώρες τεράστια αύξηση, πολύ γρήγορα έγινε, της ανεργίας. Δηλαδή μιλάμε για χώρα που είχε 3,5% και έφτασε στο 16,5% με το καλημέρα σας. Έχετε παρακολουθήσει ή παρακολουθείτε σίγουρα περίπου την αύξηση της ανεργίας έτσι όπως διαμορφώνεται αυτό το διάστημα για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, καταλάβατε? Κυρία Πυργιώτη, ευχαριστώ για το ερώτημα, γιατί θέλω να πω και κάτι στην εκπομπή. Θέλω να ξέρετε ότι εμείς στην Ελλάδα έχουμε το ειδικό προνόμιο να έχουμε το μοναδικό εργαλείο στην Ευρώπη που λέγεται Εργάνη. Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν το έχουν. Στη βάση λοιπόν του Εργάνη, μάθαμε αμέσως σε real time ότι εκτινάχθηκαν στις 43.000 οι απολύσεις, ενώ το Φεβρουάριο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου ήμασταν πολύ καλύτερα από πέρυσι. Το πρώτο 20ήμερο του 2020 εκτινάχθηκαν 43.000 οι απολύσεις σε αρνητικό ισοζύγιο. Αυτό δεν θα το ξέραμε αν δεν υπήρχε Εργάνη. Γι' αυτό πήραμε αμέσως τα μέτρα, απογορεύσαμε τις απολύσεις, δώσαμε κίνητρα σε επιχειρήσεις για να μην απολύσουν. Και είμαι στην ας πούμε σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, βλέπω ότι αυτό το κύμα των απολύσεων
ανακόπηκε. Α, υπάρχουν στοιχεία για αυτό που λέτε. Εννοείται. Βλέπω την Εργάνη, κύριε οικονόμο μου. Εύχομαι αυτό να διατηρηθεί η τάση της ανακοπής. Δηλαδή, είχατε μιλήσει για 41.000. Τώρα πού βρισκόμαστε? Ήταν 43.000 το πικ των απολύσεων στο ισοζύγιο, έτσι, το αρνητικό ισοζύγιο. Και παραμένει εκεί. Σήμερα που μιλάμε, παραμένει εκεί, δεν έχει κατηγορηθεί. Ακτοπλόοι μου στέλνουν τώρα μηνύματα εδώ. Έχει σταματήσει η δραστηριότητα, το ξέρετε. Είστε Κυκλαδίτης. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν έχουμε λεφτά, μου λένε ούτε για πετρέλαιο. Καταστρεφόμαστε. Κύριε οικονόμου, το πρόβλημα στην οικονομία δεν είναι μόνο για τους ακτοπλόους, είναι συνολικά για τις επιχειρήσεις, για κάθε δραστηριότητα που υπάρχει. Η κυβέρνηση με σύνεση, με αποφασιστικότητα και ταχύτητα αποφασίζει συνεχώς. Σήμερα που θα λειτουργήσουν αυτές οι υπουργικές αποφάσεις, από σήμερα θα καλύψουμε ένα μεγάλο εύρος οικονομίας και των επιχειρήσεων και αμέσως μετά ξεκινάει η δεύτερη περίμετρος από το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Θα ακούσετε ανακοινώσεις και από τον κύριο Σταϊκούρα σήμερα. Μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα από την διεύρυνση της περιμέτρου, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Να μπουν και άλλες επιχειρήσεις. Από τα επιμελητήρια, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου μου στέλνει και αυτό τα μηνύματά του. Μίλησε, μου είπε μαζί σας, έχετε συνεννοηθεί, σας έχει θέσει και αυτός τα θέματα. Μου λέει και ο ίδιος να τρέξετε, αυτό που είπαμε και πριν, κύριε Υπουργέ. Μία τελευταία ερώτηση για τα φορολογικά ανθρώπων που έχουν πληγεί. Αναστέλλονται 120 δόσεις, άλλες δόσεις στην εφορία, φορολογικές υποχρεώσεις. Τι κάνουμε? Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω όλα αυτά, κύριε οικονόμου. Θα ακούσετε και αποφάσεις σήμερα, επαναλαμβάνω, τον κύριο Σταϊκούρα μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε αποφασίσει κάτω από τη συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό να κάνουμε ορισμένες κινήσεις. Mm-hmm. Θα σας πω για τις ασφαλιστικές φορές που είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Και κρίσιμο. 31 Μαρτίου λήγουν οι ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων μηνός Φεβρουαρίου. Και το λέω αυτό διότι το Φεβρουάριο πληρώθηκαν κανονικά οι μισθοί και ταυτόχρονα παρακρατήθηκαν και ασφαλιστικές εισφορές. 31 Μαρτίου λοιπόν όλες οι επιχειρήσεις, όλος ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας μας μπορεί να υποβάλει την ΑΠΗ Δέλτα, να την πληρώσει και τους προτρέπω να την πληρώσουν κανονικά. Στις δύσκολες αυτές στιγμές πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε, να έχει ταμιακή ρευστότητα το κράτος. Αν όμως δεν μπορούν, θα τους δώσουμε τη δυνατότητα μετά το καλοκαίρι, σε 4 μήνες, να απλώσουν την καταβολή της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης. Πάμε για παρατάσεις, επομένως. Για τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων του μηνός Φεβρουαρίου που πληρώνονται 31 Μαρτίου. Όσο αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, θέλω να το ξαναπώ αυτό, είχαμε δύο προθεσμίες. 20 Μαρτίου, οι οποίες κατευλήθησαν κανονικά γιατί αφορούσαν τις εισφορές του Ιανουαρίου, οι εισφορές του Φεβρουαρίου των ελεύθερων επαγγελματιών με πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα έχουν έκπτωση 25% η μία περίπτωση, αν θέλουν να τα πληρώσουν τώρα, 31 Μαρτίου, ή να τα πληρώσουν στο σύνολό τους, ή και αυτοί θα πάνε στη δυνατότητα καταβολής σε 4 δόσεις μετά το καλοκαίρι. Όσοι πάνε σε αναστολή εργαζομένων, εννοώ, όσοι αναστέλλονται εργαζόμενοι, θα τις πληρώσουν οι εργοδότες ή θα πάνε για αργότερα? Αυτές αφορούν τον επόμενο μήνα και έχουμε πει ότι θα τις καλύψει το κράτος στο σύνολό τους. Μάλιστα. Αλλά τώρα μιλάω, προσέξτε, επειδή υπάρχει σύγχυση, κύριε οικονόμου. Μπερδεύεται ο κόσμος. Εγώ μιλάω για το τι έχουμε μπροστά μας 31 Μαρτίου. 31 Μαρτίου έχουμε την εργασία που έγινε το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο, λοιπόν, που οι καταβολές γίνονται 31 Μαρτίου, είναι αυτά που σας είπα. Τα υπόλοιπα θα τα ξεδιπλώσουμε το επόμενο διάστημα. Κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλουμε τρεις εκπομπές για να καλύψουμε όλα τα ερωτήματα εδώ. Από ό,τι βλέπω, έρχονται βροχή από όλες τις κατευθύνσεις. Όλα αυτά που είπαμε τώρα είναι χωρίς να χαλάσουν 120 δόσεις. Κάποιος που έχει 120 δόσεις και καθυστερήσει για τους λόγους που προαναφέραμε, δεν χάνει τη ρύθμιση, γιατί καταστρέφεσαι αν χάσει τη ρύθμιση. Είναι έτσι? Θα υπάρξει πρόβλεψη αναστολής καταβολής και για κάθε είδους ληξιπρόθεσμη οφειλή. Μετά γίνονται απαιτητά στο σύνολό τους. Και για κάθε ρυθμισμένη οφειλή. Άρα, μετά την εκπομπή μας, κύριε οικονόμου, που είπαμε αρκετά πράγματα και συγκεκριμένα τα οποία θα διαδοθούν τώρα. Θα υπάρξει η κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Οικονομικών που ό,τι είπαμε και σε επίπεδο φόρων και εισφορών θα αναλυθούν επακριβώς και θα μπορέσει να είναι κτήμα όλων των Ελλήνων. Σήμερα θα βγει αυτή η υπουργική. Περιμένουμε απόφαση. Σήμερα ανακοινώσεις από το Υπουργικό. Σήμερα, ναι. Στο Υπουργικό στις 11. Μάλιστα. Μετά το Υπουργικό Συμβούλιο θα μιλήσει ο κύριος Σταϊκούρας, θα κάνει ορισμένες ανακοινώσεις όσο αφορά την περίοδο που διανύουμε. Και θα ανοίξει και το μέτωπο για το μέλλον. Άρα μπορεί να πάμε και σε αυτό που είπατε, σε διεύρυνση των ΚΑΔ, να ενταχθούν και άλλες επιχειρήσεις, γιατί είναι νομίζω το πιο κρίσιμο, κύριε Υπουργέ, αυτή την ώρα που μιλάμε. Ναι. Αλλά κύριε οικονόμου, σε δεύτερο χρόνο. Μάλιστα. Σήμερα θα υλοποιηθούν αυτά που αποφασίσαμε σε πρώτο χρόνο. Σωστά. Με αυτές τις επιχειρήσεις.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι και εσάς. Με κάτω καλά. Από αυτές τις πιεστικές συνθήκες τώρα καλά. Είμαστε όλοι σε ένα ειδικό περιβάλλον έτσι κι αλλιώς, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ.